Στο ναυάγιο της 30ης Ιουλίου, η Φουσκωτή Λέμβος ξεκίνησε την πορεία της παράνομα από τις τουρκικές ακτές. Η τουρκική ακτοφυλακή την είδε και την πλησίασε. Σύμφωνα με μαρτυρίες, όχι μόνο δεν επιχείρησε να την αποτρέψει, αλλά την άφησε να συνεχίσει την πορεία της, με σκοπό να εισέλθει παρανόμως στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, και ενώ η θάλασσα ήταν ήρεμη, η τουρκική ακτεωρός έκανε λιγμούς που προκάλεσαν κυματισμούς, οι οποίοι επέφεραν την ανατροπή της Φουσκωτής Λέμβου. Στη συνέχεια, αντί να προχωρήσουν άμεσα σε έρευνα και διάσωση, η τουρκική ακτεωρός απομακρύνθηκε από το σημείο. Έπειτα το ελληνικό λιμενικό εντόπισε το συμβάν. Εισήλθε εντός τουρκικών θαλασσίων υδάτων και διέσωσε 10 ανθρώπους. Ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες υπάρχουν ακόμα 3 αγνοούμενοι, εκ των οποίων ένας ανήλικος. Για ακόμα μια φορά, η Τουρκία δεν ανταποκρίθηκε στο καθήκον της και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016.